Συνεχίστηκε την 5η 16 Φεβρουαρίου δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού με έναν ακόμη μάρτυρα να περιγράφει όσα έζησε τη στιγμή της επίθεσης των 19χρονων. Ήταν πολλά άτομα, κινήθηκαν με γρήγορες κινήσεις. Φορούσαν κουκούλες και κάποιοι κρατούσαν αντικείμενα που μπορούν να κάνουν ζημιά. Γινόταν πανικός μέσα στο στενό. Με αυτά τα λόγια, αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονικής επίθεσης εναντίον της παρέας του Άλκη Καμπανού περιέγραψε τις κινήσεις των κατηγορουμένων και όσα διέκρινε μέσα από το αυτοκίνητό του, καθώς περνούσε τυχαία με τον φίλο του από τον τόπο του εγκλήματος. Πρόκειται για τον οδηγό του αυτοκινήτου που βρέθηκε πίσω από την πομπή των οχημάτων που χρησιμοποίησαν οι 12 κατηγορούμενοι. Παίρνοντας τη σκυτάλη των καταθέσεων από το φίλο του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ο 19χρονος κατέθεσε ότι τρόμαξε επειδή ήταν πολλά τα άτομα και φορούσαν κουκούλες, ενώ το μυαλό του πήγε απευθείας σε οπαδικό επεισόδιο, επικαλούμενος πολλές φορές αδυναμία να θυμηθεί λεπτομέρειες και επισημένοντας ότι δεν είχε καλή οπτική επαφή με τη σκηνή του εγκλήματος, ο 19χρονος δεν ήταν σε θέση να διακρίνει πρόσωπα, ενώ ανέφερε πως αντιλήφθηκε να βγαίνουν αντικείμενα από το port bagage ενός αυτοκίνητου. Του. Αποκάλυψε δε ότι είχε πάρει κρυφά από τον πατέρα του το αυτοκίνητο καθώς ο ίδιος δεν είχε πάρει ακόμα δίπλωμα οδήγησης. Φοβήθηκα μη μου σπάσουν το αυτοκίνητο. Το είπα στον πατέρα μου και με προέτρεψε να πάμε να δώσουμε κατάθεση. Ώρες μετά έμαθα για το θάνατο του Άλκη. Επειδή διάβασα στο διαδίκτυο ότι κάποιοι δράστες βγήκαν από το δικό μου αυτοκίνητο, φοβήθηκα. Η δίκη διακόπη για την ερχόμενη Δευτέρα 20 Δευτέρου. Οπότε στο βήμα του μάρτυρα έχει κληθεί να ανέβει ένας ακόμη αστυνομικός του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής Θεσσαλονίκης.